Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων. Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με το Μητροπολιτικό Κέντρο. Στη Φωνή της Ελλάδας, που πριν από λίγες ώρες αποχαιρέτησε μια συνάδελφο, την Ζέτα Καραγιάννη, που έχασε την μάχη για τη ζωή παλεύοντας σκληρά επί αρκετό χρονικό διάστημα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Βασίλης Κατσαρός ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο, διευθυντή του Ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, τον Σπύρο Σιδέρη, με τον οποίο σήμερα θα εκπληρώσουμε μια δέσμευσή μας πριν λίγες μέρες, πριν δηλαδή το Μπιρντό της Σλοβενίας και την Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε όσα συνέβησαν εκεί, αλλά και τον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, τόσο στο χώρο του Μπιρντό της Σλοβενίας, όσο και σε μία εκάστη εκ των χωρών που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη σύνοδο. Αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, καλωσόρισες και ευχαριστώ προκαταβολικά θερμά, γιατί μια σύνοδος η οποία ενδιαφέρει τα μάλα την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, σίγουρα αξίζει αφιερώματος πολύ μεγαλύτερου από αυτό το λίγο που όλοι γευτήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας το διήμερο της Συνόδου στην Σλοβενία. Καλώς ήλθες. Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές απανταχού της γης, τους Έλληνες αλλά και ξένους που μας ακούνε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια της συναδέλφου της Ζέτα Καραγιάννη και να μεταφέρω τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους της για αυτή τη μεγάλη απώλεια. Είχαμε γνωριστεί με τη Ζέτα, οπότε μου επιτρέπεις να κάνω αυτή τη μικρή παρέμβαση. Ευχαριστούμε θερμά. Θέλω να πάμε πρώτα-πρώτα σε αυτά τα οποία προηγήθηκαν, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, της Συνόδου. Στο πώς προετοιμάστηκε τελικά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τι προσδοκίες είχαν αυτές καθ' αυτές οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για να φτάσουμε τελικά στο διήμερο και σε όλα αυτά τα οποία κατέγραψες, γιατί δεν το είπα στην αρχή, οφείλω να το υπογραμμίσω. Ο Σπύρος Σιδέρης, κυρίες και κύριοι, ήταν εκεί από τις προηγούμενες μέρες, παρακολούθησε τα πάντα στην Σύνοδο, συνομίλησε με πολλούς, με τους περισσότερους εκ των ηγετών των χωρών, είτε των Δυτικών Βαλκανίων, είτε και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έτσι έχει μια ολοκληρωμένη
εικόνα για το τι συνέβη και τι δεν συνέβη τελικά εκεί. Πάμε λοιπόν στα της προετοιμασίας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε την περιοδία της, όπως είχαμε πει στην τελευταία μας επαφή, στα Δυτικά Βαλκάνια, επισκεφτόμενη τις 6 χώρες, 2 εκ των οποίων έχουν ανοίξει διαπραγματευτικά κεφάλαια, και είναι η Σερβία και το Μαυροβούνιο, 2 οι οποίες είναι ενδυνάμει να μπουν στη διαδικασία, την προενταξιακή διαδικασία, η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία, και άλλες 2 οι οποίες για λόγους που αφορούν περισσότερο το πώς είναι δομημένες, μια τελείως υβριδική κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο, το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί επισήμως από την παγκόσμια κοινότητα, καθώς ανεξαρτητοποιήθηκε το 2008 μονομερώς από την Σερβία. Για να δώσουμε το πλαίσιο. Οι υποσχέσεις που είχε δώσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στους ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μάλλον αφορούσαν περισσότερο για τα χρήματα. Mm-hmm. Η λογική, όπως φάνηκε κιόλας από την Σύνοδο, είναι ότι κατευνάζουμε τα πνεύματα, τις αντιδράσεις και τις αντιρρήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την λογική που τη διέπει στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και την Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, μπορεί να κρυφτεί πίσω από κάποια χρήματα που χρήματα, λεφτά υπάρχουν, άρα μπορούμε να τα δώσουμε. Δεν υπήρξε καμιά ιδιαίτερη προετοιμασία, ούτε στο Κορεπέρ κατάφεραν ποτέ οι διπλωμάτες να βγάλουν ένα κοινό συμπέρασμα όσον αφορά η κοινή δράση, όσον αφορά την έναρξη των ταξιδιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, λόγω του βουλγαρικού βέτου. Δεν έγιναν ιδιαίτερες προσπάθειες, δεν δόθηκε ιδιαίτερη πίεση προς τη βουλγαρική πλευρά, αφενός γιατί βρίσκεται σε μια προεκλογική, μακρά προεκλογική περίοδο. Έχουμε διπλές εκλογές στις 14 Νοεμβρίου και προεδρικές και κοινοβουλευτικές, τις τρίτες μας στη χρονιά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους Βούλγαρους να μην αποδέχονται πίεσεις, καθότι, το έχουμε ξαναπεί, η εθνικιστική ρητορική λειτουργεί πάντοτε υπέρ των κομμάτων. Και αυτή η διαφορά που υπάρχει μεταξύ για το θέμα της ταυτότητας και της γλώσσας της Μακεδονικής, οι οποίοι οι Βούλγαροι θέλουν να αποκαλείται η Μακεδονική ως Βουλγαρική, ή βουλγαρικής προέλευσης, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί αυτή τη στιγμή. Έτσι είχαμε μια τελείως προετοιμασία. Ήταν γνωστό από πριν, για τον λόγο αυτό και ο Ζόραν Ζάεφ ήρθε μόνο για λίγες ώρες στη Λιουμπλιάνα, mm-hmm. την ίδια μέρα που γινόταν η σύνοδος κορυφής, καθώς και αυτός έχει ένα προεκλογικό αγώνα να διεκπεραιώσει, καθώς την Κυριακή έχουμε τις τοπικές εκλογές στην Βόρεια Μακεδονία, όπου θα καθορίσει κιόλας και το κλίμα στην χώρα. Να θυμίσουμε το 2017, το κόμμα του Ζόραν Ζάεφ, οι συνεργασίες που έκανε στους Δήμους, είχε μια εντυπωσιακή αύξηση, παίρνοντας σχεδόν το 70% των δημοτικών αρχών στους 80 Δήμους της χώρας. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, το μείζον ζήτημα για την συγκεκριμένη χώρα αφορά στο βέτο της γειτονικής Βουλγαρίας και εν πάση περιπτώσει εκεί είχαμε κινήσεις από κάποιες πλευρές, μεταξύ των οποίων και από την ελληνική πλευρά, προκειμένου να υπάρξει κάμψη των αντιρρήσεων της Σόφιας, η οποία βιώνει όμως, από ό,τι ξέρουμε, και αυτή την δική της ακυβερνησία, έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου Σπύρο? Ακριβώς έτσι είναι. Η Βουλγαρία από τον Απρίλιο του 2021 έχει πηγαίνει τώρα σε τέταρτη εκλογική αναμέτρηση, 3 κοινοβουλευτικές και 1 προεδρική, χωρίς να έχει καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι οι διαμαρτυρίες, οι οποίες για ένα χρόνο κατάφεραν να ρίξουν μέσα εισαγωγικά τον Μπόικο Μπορίσοφ, τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Απρίλιο, μέχρι τον Μάρτιο, 25 Μαρτίου, στη Βουλγαρία. Τελικά τα κόμματα αυτά που σχηματίστηκαν και μπήκαν στη Βουλή απέδειξαν ότι μόνο πολιτικά κόμματα δεν είναι, αλλά είναι ένα συνοθήλευμα από ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται και δεν έχουν ένα όραμα για την χώρα τους. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε ευκολόγια. Νομίζω μπορούμε να το δούμε και στην Ελλάδα σε μια αντιδιαστολή mm-hmm. με κάποια μικρά αριστερά κόμματα ή με κάποια άλλα ακροδεξιά,
τα οποία έχουν μια ρητορική Α ή Β, η οποία όμως δεν συνάδει με την πολιτική και με την κυβερνησιμότητα μιας χώρας. Ο ρεαλισμός με την ουτοπία έχουν πολύ μεγάλη διαφορά και αποδεικνύεται στην πράξη μέσω της Βουλγαρίας ότι θα πρέπει να νομίζω να καταλάβουν καλύτερα όσοι θέλουν να είναι σε κόμματα διαμαρτυρίας ή όσοι πολίτες υποστηρίζουν κόμματα διαμαρτυρίας, ότι η κυβερνησιμότητα είναι πολύ πιο σημαντική από τις διαμαρτυρίες. Κλείνω τη μικρή αυτή παρένθεση, αλλά να πω ότι γενικότερα ο ρόλος της Ελλάδας στη σύνοδο αυτή ήταν νομίζω ασθενικός. Μια επιεκής έκφραση, παρότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε κατ' ιδίαν τόσο τον Αντιράμα όσο και τον Ζόραν Ζάεφ, κάτι το οποίο δεν έγινε... Δεν έγινε γνωστό, δεν πήρε έκταση. Οι πληροφορίες μου ήταν πολύ συγκεκριμένες και επιβεβαιώθηκαν τουλάχιστον από τη μία πλευρά ότι έγινε συνάντηση με τον Ζόραν Ζάεφ. Όμως αυτές οι συναντήσεις θα πρέπει να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα από ότι μέσα σε μια διαδικασία έντασης, μια διαδικασία πολλών συναντήσεων και χωρίς να έχουν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, που το αποτέλεσμα έχει εκκληθεί. Όσον αφορά τώρα την Βουλγαρία, δέχτηκε πιέσεις, πάλι μάλλον για το Θεαθήνα, από την Άγγελα Μέρκελ και τον Εμμανουέλ Μακρόν, που προφανώς ήρουν την Ευρώπη, το χορό της Ευρώπης για την διεύρυνσή της. Αλλά πάλι το αποτέλεσμα, όπως είπαμε και προηγουμένως, λόγω των εκλογών, δεν θα μπορούσε να ήταν επιτυχημένο. Αυτό όμως προκάλεσε γκρίνια. Όχι μόνο στην Βόρεια Μακεδονία ή στην Αλβανία. Είχα την τύχη να συζητήσω με τον Άντι Ράμα το βράδυ της Τρίτης, όταν πλέον είχε... Είχαν κρυθεί σχεδόν τα πάντα. Ακριβώς. Οπότε ήξερε. Δεν ήταν καθόλου κολακτιστικές οι δηλώσεις του, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπερίλαβε και την Ελλάδα, η οποία έδειξε αδράνεια. Τουλάχιστον αυτά την Τρίτη το βράδυ, ότι έδειξε αδράνεια όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική των δύο αυτών χωρών και ότι δεν λειτουργήσε όπως είχαν υποσχεθεί οι κυβερνητικοί προς την Αλβανία και στην Βόρεια Μακεδονία. Να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση και θέλω πραγματικά, γιατί είσαι εμβριθής γνώστης και παρακολουθείς σε 24-ωρη βάση καθημερινά την κατάσταση. Έχουν όλες αυτές οι χώρες πραγματικά την θέληση για βηματισμό ευρωπαϊκό. Επί της ουσίας όμως, μήπως αυτά τα οποία ζητούν δεν συνάδουν ούτε στο παραμικρό, θα λέει κανείς, ούτε στο ελάχιστο μερικές φορές με τα μίνιμουμ στοιχεία τα οποία έχει βάλει εδώ και δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εντάξει, ο Άντι Ράμα και οποιοδήποτε άλλος ηγέτης αυτών των χωρών, θα έλεγα οι ηγέτες της Σερβίας και του Μαυροβουνίου ακόμα περισσότερο, μπορούν να έχουν τα δικά τους παράπονα. Από την άλλη μεριά όμως, σε ό,τι αφορά κάποιους κανόνες, κάποιες δεσμεύσεις τους, έχουν ανταποκριθεί? Στο μεγαλύτερο ποσοστό, τόσο για τη Βόρεια Μακεδονία όσο και για την Αλβανία, δεν συζητώ για τη Σερβία, η οποία είναι μια χώρα έτοιμη για ένταξη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το έχουν πει οι περισσότεροι των Ευρωπαίων ηγετών, ότι είναι μια χώρα που θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει η ενταξιακή της διαδικασία, να έχει γίνει μέλος τουλάχιστον. Έχουν κάνει σημαντικές αλλαγές που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν θα τις πίστευε κανένας. Τόσο στο θέμα της διαφοράς, στο θέμα της δημοκρατίας, σε ζητήματα που άπτονται των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το θέμα? Ότι υπάρχει μια μικρή ομάδα και στα δύο κράτη, η οποία διωγγώνει τέχνη έντος και ενδεχομένως βρίσκει πατήματα, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορείς να αλλάξεις από τη μία μέρα στην άλλη μια λογική διαφθοράς, μια λογική αντιδημοκρατική συμπεριφοράς και μια μη κοινωνική προστασία. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς θέλουν πολύ χρόνο για να γίνει αυτή η μετάβαση και οι μεταρρυθμίσεις αυτές. Νομίζω ότι το έχουμε δει και στην Ελλάδα 10 χρόνια από μνημόνια, όπου ήμασταν με το μαχαίρι στο λαιμό και νομίζω ότι οι αλλαγές που γίνονται ήταν ελάχιστες. Εκτός και αν βλέπω λάθος. Μάλιστα. Αλλά... Και το βλέπατε και στην ίδια την Σλοβενία.
στη χώρα που προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία έχει ζητήματα. Έχει ζητήματα δημοκρατίας, έχει ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης. Και αυτά όλα δεν ανεφύησαν χθες. Είναι θέματα τα οποία υπήρχαν, δόθηκαν υποσχέσεις ότι θα αλλάξουν και εν πάση περιπτώσει μια Σλοβενία προείδρευε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί στο χώρο της, στον Πυρντό, έγινε η Σύνοδος Κορυφής. Και από την άλλη μεριά η Σερβία που, όπως μας είπες, είναι χώρα έτοιμη για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέμεινε και σε αυτήν την Σύνοδο στον Προθάλαμο. Ακριβώς. Όταν το Σάββατο βρέθηκα στη Λουμπλιάνα, ξεκινήσανε διαδηλώσεις και με αποκορύφωμα την Τρίτη το απόγευμα, όπου όλη η Λουμπλιάνα έκλαιγε μαζί. Και όταν λέω έκλαιγε μαζί, ήταν τόσα πολλά τα δακρυγόνα, τόσο πολύ το ξύλο, οι αντλίες νερού που έπεφταν σε όλο το ιστορικό κέντρο της Λουμπλιάνα, καθότι βρήκανε μια ευκαιρία να δείξουν ποια είναι πραγματική, ποια είναι η κυβέρνηση και πώς λειτουργεί μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση της Σλοβενίας. Να φανταστείς ότι ο Αλέξης Τσίπρας, που έμενε σε ένα ξενοδοχείο περίπου 100 μέτρα, 90 συγκεκριμένα βάσει του χάρτη, από εκεί θα γινόταν η σύνοδος των σοσιαλιστών ηγετών, δεν μπορούσε να έρθει γιατί δεν εγγυόταν κανένα στην ασφάλειά του. Ούτε η προσωπική ασφάλεια του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε η ασφάλεια της Σλοβενίας, οι αστυνομικές δυνάμεις. Να φανταστείς ότι κάποια στιγμή όλοι κλείσανε παράθυρα, μπήκανε μέσα, και ιδιαίτερα στο ξενοδοχείο που γινόταν σύνοδος των σοσιαλιστών, καθώς δεν μπορούσε να πάρει κανένα φανάσα έξω. Ήταν τρομερή η χρήση των χημικών και φυσικά πάρα πολύ ξύλο. Να πω εδώ τώρα ότι ο Γιάννης Γιάνσα, ένας μικρός Όρμπαν, όπως τον αποκαλούν πάρα πολύ στους διαδρόμους των Βρυξελών, αυτή τη στιγμή κυβερνά την χώρα και έχει διχάσει απίστευτα με τη συντηρητική του πολιτική. Το Σάββατο έπεσα σε διαδήλωση και αντιδιαδήλωση για το θέμα των αμβλώσεων. Δηλαδή, αν είναι 2021, συζητάμε αν θα επιτρέπονται οι αμβλώσεις ή αν θα απαγορεύονται. Νομίζω μπορεί να καταλάβει κάποιος γιατί μιλάμε. Μάλιστα. Σε μια καθολική χώρα. Πάμε λίγο παρακάτω όμως. Και θέλω πραγματικά να δούμε τι αίσθηση διαμορφώνει, και ας αρχίσουμε από την Σερβία, όλη αυτή η μετέωρη κατάσταση σε ό,τι αφορά στην συγκεκριμένη χώρα, διότι κανείς μας δεν ξεχνά όλα αυτά που πέρασε από την η περιοχή ευρύτερη, από την διάσπαση της πρώην Ιουγκοσλαβίας μέχρι και σήμερα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ευχάριστη η εξέλιξη για κανέναν, από όποια πλευρά και αν διαβάσει τις εξελίξεις κανείς στο Βελιγράδι. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να μας δώσεις και τον τρόπο με τον οποίο δικαιολογεί, αν επιχειρεί να κάνει κάτι τέτοιο, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι αυτού του εξαμήνου βέβαια, η πραγματική ηγεσία, όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο όλο θα λυθεί και όλο μετέωρο παραμένει. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λύση όσον αφορά και λόγω του Αλμπίν Κούρτη, του πρωθυπουργού του Κοσόβου, ο οποίος, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν θεωρεί προτεραιότητά του τον διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα. Η Σερβία έχει μέχρι στιγμής το σύνολο των μεταρρυθμίσεων που θα έπρεπε να έχουν γίνει έχει πραγματοποιηθεί, που είναι υποχρεωμένη έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενταχθεί, με μόνο κομμάτι που υπάρχει να είναι το ζήτημα των σχέσεων με το Κωσυφοπαίδιο, της αμοιβαίας αναγνώρισης δηλαδή των δύο χωρών. Εδώ θα ήθελα να πω ότι είχαμε τη σύνοδο του κινήματος των αδεσμεύτων χωρών που έγινε στο Βελιγράδι κατά 60 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Κατηγορήθηκε η Σερβία ότι έκανε ένα προμοτάρισμα της Ρωσίας στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, το διήμερο αυτό, και ο Ντάτσις, ο
πρώην Υπουργός Εξωτερικών και νυν Πρόεδρος της Βουλής, είπε ότι είναι αδιανόητο να συζητάμε ότι κάναμε ένα προμοτάρισμα της Ρωσίας, όταν η Ρωσία είναι μια χώρα που με τις περισσότερες από τις χώρες των αδεσμεύτων χωρών έχει πάρα πολλές επαφές και τις συναντάει σε καθημερινή βάση. Αντίστοιχα, να θυμίσουμε σε όσους δεν το ξέρουν, ότι συμμετείχε και ο Μαυλιώτης Αρβούσογλου σε αυτές τις εκδηλώσεις την 60η επέτειο. Μόνο η ελληνική κατεξοχή να δέσμευτο. Ακριβώς. Ως κατεξοχή να δέσμευτη χώρα, ένας αιώνια αδέσμευτος μηχανισμός, η Τουρκία, λοιπόν, συμμετείχε εκεί. Ελληνική παρουσία, έστω και ως παρατηρητή, δεν είδα. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν συμμετείχε. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Γυρίζει και αλλού το κεφάλι της Σερβία. Δεν μπορεί να περιμένει. Μιλάμε για πάνω από 12 χρόνια. Γι' αυτό το ρώτησα. Θέλει τελικά η Ευρώπη την Σερβία στους κόλπους της ή μήπως παίζει ένα παιχνίδι καθυστερήσεων το οποίο τελικά οδηγεί σε μια γνωστή άτραπο για το Βελιγράδι και για άλλες χώρες της περιοχής, και λέω γνωστή γιατί δεν είναι πολλά τα χρόνια από τότε που ήρθε το τέλος του διπολισμού και εν πάση περιπτώσει δεν είναι λίγοι και εκείνοι σε κάθε χώρα, και στην Βουλγαρία και στην Σερβία και σε άλλες χώρες, που αληθορίζουν προς την πλευρά της Μόσχας, και μια τέτοια οπτική ίσως τους απομακρύνει και από την κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια. Ή κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνεις λάθος καθόλου. Και νομίζω μπορούμε να το δούμε ξεκάθαρα στην Πολωνία. Mm-hmm. Με τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου ότι το δίκαιο της χώρας είναι ισχυρότερο, ιδιαίτερα σε κάποιους τομείς, ισχυρότερο από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει το αντίθετο. Βλέπουμε ότι οι πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, οι χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, έχουν μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων και προς την δημοκρατία και προς την υπόστασή τους. Είναι φτωχές οι λέξεις για να μπορείς να καταλάβεις το πώς λειτουργούν οι περισσότερες των χωρών αυτών. Όμως, δίνοντας την ευκαιρία σε άλλους παίκτες να κάνουν παιχνίδι εντός των Δυτικών Βαλκανίων, mm-hmm. απομακρύνεται ακόμα περισσότερο η προοπτική για ένταξη. Θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σερβία και όλες τις χώρες. Θέλει με το δικό της, με τη δικιά της λογική. Ενοχλεί, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί η Σερβία είναι μια ουδέτερη χώρα. Μα έτσι με την έννοια της ουδετερότητας. Έτσι ήταν πάντοτε η Ιουγκοσλαβία. Έτσι την είχαν μοιράσει την πίτα κάποτε, και εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι ήταν οι επισπεύδοντες της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας και με προεξάρχουσα την Γερμανία. Λοιπόν, πώς δικαιολογούν σήμερα τη συγκεκριμένη τακτική η οποία συντηρεί μια κατάσταση αστάθειας, καθόλου ελεγχόμενης, σε μια περιοχή την οποία μπήκαν τότε υποτίθεται για να διαμορφώσουν συνθήκες σταθερότητας, και είδαμε πως με το μονοεθνικό Κόσοβο και την πολυεθνική σήμερα Βόρεια Μακεδονία, με την πολυεθνική Βοσνία και την μονοεθνική Κροατία ή Σλοβενία, και κυρίως με χώρες οι οποίες έχουν οικονομίες που είναι μικρότερες και από μια μεσαία πολυεθνική. Είναι, νομίζω, δύο σχολές σκέψης. Από τη μία, η κακή εμπειρία της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών από το ανατολικό, πρώην Ανατολικό Μπλοκ, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, οι οποίες διαμορφώνουν, όπως είπαμε και προηγουμένως, μια διαφορετική, ένα μενταλιτέ, μια τελείως διαφορετικό από ό,τι ήταν της Βόρειας Ευρώπης και της Κεντρικής Ευρώπης. Και από την άλλη, ότι χρειάζονται κάποιες ισχυρές οικονομικά χώρες, κάποιες άλλες οι οποίες θα παίζουν το ρόλο του ξεπλύματος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Και όχι μόνο. Και κάποιων παράνομων δραστηριοτήτων,
Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο τώρα, τα έχουμε πει κι άλλη φορά. Από ναι, ναρκοχώρες πολύ... μέχρι χώρες εμπορίου οργάνων, μέχρι τσιγαροχώρες, εννοούμε με λαθρεμπόριο σιγαρέτων, μέχρι. Από τράφικινγκ οτιδήποτε. Ακριβώς. Άρα, λογικό να θέλουν να παρατείνουν αυτή την αβεβαιότητα, γιατί η αβεβαιότητα και ο φόβος λειτουργεί πάντοτε υπέρ του ισχυρού και όχι υπέρ του αδυνάτου. Και αυτές οι χώρες, το είπες και προηγουμένως, είναι αδύνατες και οικονομικά και όσον αφορά τους θεσμούς. Όμως δεν πάβει να είναι και μια πύρτου αποθήκη, η οποία είναι έτοιμη να αναπληγεί ανά πάσα στιγμή. Συντηρούν είναι μια θριαλίδα. Ευθέως το ρωτώ. Συντηρούν μια θριαλίδα στην Ευρώπη, σε ένα σημείο μάλιστα από το οποίο ξεκίνησαν και σειράξεις, έτσι. Μην ξεχνάμε κάποια πράγματα. Οι περισσότερες σειράξεις γίνησαν και ο τελευταίος πόλεμος στην Ευρώπη, πέρα από την Ουκρανία με την Ρωσία, νομίζω ότι ήταν στην Ιουγκοσλαβία. Ακριβώς. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί πολύ εύκολα ξεχνάμε και δεν παίρνουμε ως παραδείγματα το παρελθόν για να διαμορφώσουμε ένα μέλλον. Εδώ να πω όμως ότι ο Βόσνιος κατά τη διάρκεια, ο Κόμψιτς, mm-hmm. ο οποίος εκπροσώπησε χωρίς την έγκριση του προεδρεύοντα της Προεδρίας της Βόσνιας Ερζεγοβίνης. Μιλάμε για σοβαρές καταστάσεις τώρα. Ναι, μιλάμε για... Παίξε γέραση. Είπε το εξής. Είπε ότι είτε θα έχουμε ευρωπαϊκή προοπτική, είτε πάμε σε πόλεμο. Μάλιστα. Όχι σε πόλεμο της δεκαετίας των 90, αλλά στον πόλεμο όπως είναι στη Συρία. Νομίζω αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη απειλή. Έχουν τεράστια εμπειρία οι άνθρωποι και έχουν ζήσει πάρα πολλά πράγματα και εκείνο που πρέπει να τους αναγνωρίσουμε είναι η οξύτατη όσφρηση που έχουν βλέποντας τι συμβαίνει και στη χώρα τους και στη γύρω περιοχή. Και θέλω να ρωτήσω σε αυτό το σημείο κάτι κομβικό, γιατί όντως υπάρχουν εξελίξεις καταιγιστικές στη Βαλκανική, κάποιοι μονόφθαλμοι ή παριστάνοντες τους επαΐοντες κάνουν ότι τα ξεχνούν ή ότι δεν τα βλέπουν, αλλά αυτά υπάρχουν. Φερρυππίν, θέλω να μας επαναλάβεις, γιατί πλέον έχεις και καινούργια στοιχεία, τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Τουρκία σε αυτήν την δύσκολη περιοχή και στο πώς σε τελική ανάλυση γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης όλου αυτού του τέλματος των Δυτικών Βαλκανίων. Χρησιμοποιώντας πάντοτε το χρήμα, το οποίο εμείς στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η Τουρκία με την πτώση της λίρας βρίσκεται υπό οικονομική κατάρρευση, έτσι, για να δείχνουμε ότι εμείς είμαστε σε καλύτερη μοίρα από την Τούρκη, αυτή τη στιγμή εξοπλίζουν στρατιωτικά χώρες της Βαλκανικής, διεισδύουν οικονομικά είτε με επιχειρήσεις, είτε οικονομικά με χρήματα που δίνει απευθείας το κράτος μέσω εταιριών του, την ανοικοδόμηση είτε οθωμανικών μνημείων, είτε σχολείων, είτε νοσοκομείων. Να θυμίσω Αλβανία, μετά το σεισμό, πρώτη η Τουρκία έκτισε σχολείο και νοσοκομείο στην Αλβανία, στις περιοχές που γκρεμίστηκαν από το σεισμό. Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη το ίδιο. Στη Σερβία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες χώρες επενδυτές στο Βελιγράδι. Όλα αυτά συνηγορούν ότι η Τουρκία, κάνοντας το soft power που έκανε η Κίνα με το One Belt, One Road, το οποίο προσπαθούν να το καταστρέψουν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχει διεισδύσει σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο. Να πούμε εδώ ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον Μευλούτ Τσαβούσογλου, δεν θα μπορούσε να πάει ο Τσαβούσογλου στην Σερβία, αν δεν τον καλούσε προφανώς η σερβική ηγεσία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η σερβική ηγεσία μπαίνει στην διαδικασία της συνεργασίας με την Άγκυρα και μάλιστα σε κάποια σημεία με σκανδαλώδη τρόπο, θα έλεγε κανείς, και σε ό,τι αφορά τις ιδεολογικές καταβολές των συνομιλητών, αλλά και σε ό,τι αφορά κάποιες παγιωμένες αντιλήψεις που έχουμε, κυρίως εμείς εδώ στην Ελλάδα, περί αδελφών λαών και αδελφών κρατών.
Δεν υπάρχουν ούτε αδελφοί λαοί, ούτε αδελφά κράτη, ούτε εδώ δεν μπορούμε να τα βρούμε με την Κύπρο. Δεν υπάρχει μια συνεννόηση σε θέματα που άπτονται των ελληνικών ευρύτερα, πώς το λένε, των ελληνικών συμφερόντων. Mm-hmm. Έτσι. Και κυριαρχικών και οικονομικών και όλων των συμφερόντων που μπορούν να έχουν δύο χώρες, που είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένες, όχι μόνο ιστορικά, αλλά σε διάφορους τομείς. Εδώ μέχρι και υπουργό έχουμε στην Ελλάδα πλέον από την Κύπρο. Οπότε νομίζω σαν να μας κυβερνάει και η Κύπρος εν μέρη. Αλλά αυτό που λέμε είναι ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του. Αυτό κάνει και η Τουρκία, αυτό κάνει και η Σερβία, αυτό κάνουν όλες οι χώρες. Στα Βαλκάνια και πολύ περισσότερο, αν το δούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το συμφέρον της Γερμανίας εξυπηρετούν οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως η ισχυρότερη οικονομικά χώρα της Ένωσης. Είπαμε και άλλη φορά. Ναι, αυτό θα έπρεπε να είναι παράδειγμα προς την ελληνική πλευρά, η οποία έχει αφήσει απίστευτα εκτεθειμένη την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την περιοχή των Βαλκανίων, τη γειτονιά μας δηλαδή. Έχουμε επικεντρωθεί μόνο στην τουρκική απειλή, η οποία δεν ξέρω στην τελική ανάλυση αν είναι πραγματική ή είναι μια κατασκευασμένη απειλή, μόνο και μόνο για να έχουμε αγορές εξοπλιστικών προγραμμάτων πανάκριβων σε μια περίοδο πολύ ισχυρών αγελάδων, ή να διαφοροποιούμαστε και να κοιτάμε προς την νοτιοανατολική Μεσόγειο και σε κοιτάσματα τα οποία, από ό,τι όλα δείχνουν, ενεργειακά μπορεί να μην είναι ενεργά καν. Εντάξει, εδώ διέστανται οι απόψεις, γιατί ειδικά τις τελευταίες μέρες για το φυσικό αέριο φαίνεται ότι νότια και ανατολικά της Κρήτης ίσως έχουμε το μεγαλύτερο κοίτασμα αυτή τη στιγμή προς αξιοποίηση, αν όχι σε όλο τον κόσμο, σε πολύ ψηλή κλίμακα τέλος πάντων. Εκείνο που έχει σημασία να σταθούμε και να προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, στο σημείο αυτό να θυμίσω στις ακροάτριες και στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον Διευθυντή του Ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, τον δημοσιογράφο Σπύρο Σιδέρη. Εκείνο το οποίο θέλω να δούμε, γιατί μας είπες ότι η Τουρκία, και όντως έτσι είναι, είναι παρούσα και επιδιώκει, διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο. Σε ποια σημεία ιδιαίτερα, και η Βοσνία είναι ένα τέτοιο σημείο και θέλω να το φωτίσουμε, κινείται. Και δεύτερον, θέλω να ρωτήσω ευθέως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ξέρει ότι πολλά από τα ορφανά του ISIS, πολλά από τα ορφανά εντός εισαγωγικών της κατάστασης που παρακολουθούμε στην Συρία και στην ευρύτερη περιοχή, έχουν επανέλθει ή έχουν έλθει για πρώτη φορά και έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή. Δεν υπάρχει αγωνία στις Βρυξέλλες για το πού θα μπορούσε να οδηγήσει όλη αυτή η συγκέντρωση τέτοιων στελεχών της τρομοκρατίας ή του φονταμενταλισμού στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Νομίζω ότι το ξέρουμε, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό το τι συμβαίνει, αλλά η Ευρώπη έχει μια λογική, κρύβω όλα τα προβλήματα, όλα τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Και το χαλί αυτό το σκεπάζω με ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή διώχνει όσο μπορεί πιο μακριά από το κέντρο της, που είναι η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία ενδεχομένως, η Ολλανδία. Προσπαθεί να απομακρύνει, όπως έκανε και με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, και να τους βάλει σε μια περιοχή η οποία είναι ελαφρώς μακριά από αυτούς, θεωρώντας ότι αυτό είναι ασφαλές. Δεν είναι ποτέ ασφαλές το να έχεις πυρήνες οι οποίοι ζουν σε χώρες με ιδιαίτερα προβλήματα, όπως είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπως είναι το Κωσυφοπαίδιο, όπως είναι η Αλβανία, όπως είναι η Βόρεια Μακεδονία, που ο τρόπος ζωής αλλά και το επίπεδο ζωής μπορεί να τους κάνει να τους ριζοσπαστικοποιήσει ακόμα περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι και το Κατάρ αλλά και η Τουρκία δίνουν πάρα πολλούς ημάμιδες να πηγαίνουν και να διδάσκουν στα ημαρέτη, στα ιερές διδασκαλία τους. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει έλλειψη. Όλοι αυτοί οι μεταφερόμενοι
γνώση ή επιδίωξη ή όπως θες πες το, νομίζω ότι θα λειτουργήσει σε λίγα χρόνια ως μία βόμβα η οποία θα εξαπλωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με την ένταξη των χωρών αυτών στην Ευρώπη, οπότε κατευθείαν γίνονται μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας, είτε μέσω διάφορων διόδων που είναι πολύ εύκολο πλέον να περάσουν και να δράσουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να πληρώνει για να αφήνει τα προβλήματα μακριά, πρώτον, προσωπικά πιστεύω ότι διευρύνει τη διαφθορά, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορούν να ελεγχθούν τα χρήματα που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο καλά όσο αυτές νομίζουν οι χώρες. Mm-hmm. Ας το θυμηθούμε κιόλας από την εποχή όταν μπήκαν εμείς στην ΕΟΚ. Τι έγινε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και πού πήγαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στις χώρες αυτές. Οπότε διαμορφώνεις μια καινούργια διαφθορά με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να πάρεις αυτές τις χώρες, να τις κάνεις μέρος σου και να τις έχεις επί τον πλήρη έλεγχό σου. Άρα, από ό,τι φαίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον εθελοτυφλεί και προσπαθεί να κρύψει τα προβλήματα κάτω από το χαλί, μέχρι φυσικά αυτά τα προβλήματα να πάρουν σάρκα και οστά, και τότε θα είναι πολύ αργά για οτιδήποτε. Θα ήθελα, πριν επικεντρωθούμε όμως στην Ελλάδα, και θα το κάνουμε μέσα από μια ανασκόπηση των περιπλανήσεών μας και του λεξιλογίου μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την πτώση των τυχών του διπολισμού μέχρι σήμερα, θα ήθελα να σταθούμε, γιατί ξέρω ότι είχες και ιδιαίτερη συνομιλία, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την συγκεκριμένη κατάσταση η ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν είναι βέβαια γειτονική χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά πολλά από αυτά τα οποία γίνονται ή θα μπορούσαν να γίνουν στην περιοχή σίγουρα διαμορφώνουν ένα σκηνικό για το οποίο είναι ιδιαίτερα προσεκτική η Κυπριακή Δημοκρατία. Επειδή είχες, το είπα νωρίτερα, και αυτήν την δυνατότητα να κουβεντιάσεις λίγο πιο συγκεκριμένα κάποια ζητήματα με την Κυπριακή Αντιπροσωπεία, θέτω το ερώτημα. Ήδη έχει ξεκινήσει η Κύπρος να διεισδύει στα Βαλκάνια με την Σερβία πρώτιστα, παρότι έχουν κάποιες ενστάσεις όσον αφορά την, κατά πόσο ειλικρινή είναι αυτή η σχέση. Όμως έχει αρκετά υψηλά και ισχυρά ισχυρές οικονομικές εταιρείες που μπορούν να διεισδύσουν στην Σερβία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υπήρχε οπότε και η συνεργασία από παλιά, από την εποχή του Μιλόσεβιτς. Πάντοτε, μην ξεχνάμε ότι ήταν και οι δύο χώρες, και η πρώην Ιουγκοσλαβία και η Κύπρος, ήταν χώρες που ανήκαν στο κίνημα των αδεσμεύτων. Mm-hmm. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει μια πολύ παλιά σχέση μεταξύ των δύο χωρών, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Σερβίας, δηλαδή αυτό που λέμε ότι απέμεινε από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Και στη Βόρεια Μακεδονία έχουν κάνει διείσδυση οι Κύπροι, οικονομική. Ήδη νομίζω ετοιμάζονται και η τρίτη συνάντηση κορυφής σε επίπεδο, δηλαδή, Προέδρου Αναστασιάδη με την Βόρεια Μακεδονία. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες επαφές μέσω του Νίκου Χρυστοδουλίδη σε επισκέψεις που είχε εκεί, και συγχρόνως προσπαθεί η Κύπρος μέσω της οικονομικής διείσδυσης, ακολουθώντας δηλαδή το παράδειγμα της Τουρκίας στην ουσία, mm-hmm. να μπορεί να κλειδώσει μια αλληλοεξάρτηση μεταξύ των χωρών που θεωρεί ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε διεθνές επίπεδο υπέρ της Κύπρου. Αυτό είναι ένα κομμάτι που το έδωσε πολύ ξεκάθαρα τόσο και ο Νίκος Αναστασιάδης, αλλά και με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη που έχω μιλήσει παλιότερα. Μου το έχουν εκμεταλλευτεί ότι είναι ένα κομμάτι τα Δυτικά Βαλκάνια που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Να έρθουμε σε εμάς λοιπόν τώρα. Είπαμε για την ασθενική εντός εκτός εισαγωγικών παρουσία μας στην τελευταία σύνοδο κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια, και πραγματικά σκέφτεται κανείς τι να πρωτοθαυμάσει όταν βλέπει την εξωτερική πολιτική της χώρας συνολικά
από την δεκαετία του 90 είσαμε σήμερα και όταν ψηλαφίστηκε τη ρητορική που είχαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις μέχρι να φτάσουμε στην σημερινή κατάσταση. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν τελικά, και επειδή ξέρω ότι η απάντηση θα είναι ειλικρινής και τεκμηριωμένη, αν τελικά πάθαμε και μάθαμε ή δεν μας ενδιαφέρει να μάθουμε ή τέλος πάντων κάθε φορά επικεντρωνόμαστε και σε ένα μείζον ζήτημα της εξωτερικής μας πολιτικής αφήνοντας στην πάντα τα υπόλοιπα και τώρα είμαστε προσανατολισμένοι στα ελληνοτουρκικά και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με αποτέλεσμα να μην παρατηρούμε όσο θα έπρεπε ίσως ή να μην παρεμβαίνουμε όσο θα έπρεπε, να το πω πιο σωστά, στον βαλκανικό μας περίγυρο, σε ένα χώρο προνομιακό ανέκαθεν για μας, αλλά λίγες φορές είναι αλήθεια ότι κατορθώσαμε αυτά τα προνόμια να τα εξελίξουμε σε μια σχέση win-win με τους χώρες. Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, θα ξεκινήσω μια φράση που είχε πει ο Νίκος Κοζιάς μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών απελευθερώνεται ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό κομμάτι. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε καλύτερη διπλωματία και να μην καθόμαστε να ασχολούμαστε με το αν υπόθηκε Μακεδονία στην τάδε εκδήλωση ή στην Δίνα. Είχε πολύ μεγάλη σημασία ώστε μπορούσε να επικεντρωθεί περισσότερο στις πραγματικές ανάγκες που έχει η Ελλάδα διπλωματικά. Από εκεί και πέρα, αυτό που εγώ προσέλαβα από την παρουσία μου στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων είναι ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει στην διαδικασία που επιτελείται αυτή τη στιγμή στα Δυτικά Βαλκάνια. Όχι αυτή τη στιγμή, μόνο τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι με κάποιους ηγέτες που μίλησα ευρωπαϊκών χωρών μου είπαν ότι είναι πολύ γκρινιάριδες οι Έλληνες. Επικεντρώνονται συνεχώς και γκρινιάζουν χωρίς στην ουσία να μας δίνουν απτά επιχειρήματα ώστε και εμείς να λειτουργήσουμε. Και δεν σου κρύβω ότι δέχτηκα και κάπως έτσι μια σαν επίπληξη, όχι στο πρόσωπό μου βέβαια, mm-hmm. αλλά ως Έλληνας, από δύο πολύ Ευρωπαίους ηγέτες και έναν των Δυτικών Βαλκανίων για την στάση της Ελλάδας, η οποία είναι αδιάφορη, η οποία επικεντρώνεται μόνο σε ένα σημείο προσπαθώντας να σύρει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σύραξη μεσαγωγικά με την Τουρκία. Δυστυχώς αυτό είναι που προσλαμβάνουν οι Ευρωπαίοι. Μόλις δεν μπορούσα να συζητήσω τα αντιμέρη με την Ελλάδα, αλλά γενικότερα όταν το φέρνει η κουβέντα γνωρίζεις πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Όταν πας κατευθείαν να ρωτήσεις κάτι δεν πρόκειται να πάρεις ποτέ απάντηση, οπότε το πας για τις τεσλασμένες. Και αυτό που και η Βαλκάνια που συζήτησα ήταν αυτή η αδιαφορία της Ελλάδας, ότι δεν υπάρχει το στίγμα της αυτή τη στιγμή, ότι δείχνει να είναι μακριά, ότι χρησιμοποιεί για εσωτερική κατανάλωση την εξωτερική πολιτική και όχι για μια ουσιαστική εξωτερική πολιτική που θα αφήσει το αποτύπωμά της σε χώρες όπως είναι στα Βαλκάνια, σε χώρες οι οποίες άπτονται των συμφερόντων της Ελλάδας. Να ρωτήσω κάτι ευθέως πάλι και ξεκάθαρα. Ελπίζω να είναι και δική έχουμε... μου η απάντηση εξής. Βεβαίως. Και να μην αφήνω... Όχι. Και μάλιστα είναι και η τολμηρή ανάγνωση και σε ευχαριστούμε και για αυτά τα οποία μεταφέρεις ως εικόνα. Ξέρουμε πως γίνονται αυτού του είδους οι συζητήσεις και πάντοτε οι συνομιλητές από οποιαδήποτε χώρα αφήνουν να εννοηθεί κάποια πράγματα και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτά απηχούν και τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουν τις εξελίξεις. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν. Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα με τις πράξεις κύρωσης της συμφωνίας. Των τριών συμφωνιών με τη Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, το γεγονός ότι υφίσταται ακόμα η συγκεκριμένη εκκρεμότητα, όχι σε ποιο βαθμό επηρεάζει τις διμερείς σχέσεις, όπου και εκεί μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, αλλά το πώς αναγιγνώσκεται
από την πλευρά των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων είναι κάτι που όταν μαζεύονται, όπως στην Σλοβενία τώρα, σίγουρα αποτελεί θέμα συζήτησης. Και από την άλλη μεριά, και πώς εκλαμβάνεται όλη αυτή η διαδικασία και από πλευράς Ευρώπης. Δηλαδή, για παράδειγμα, πόση δύναμη έχει μία χώρα να ασκήσει επιρροή ώστε να κατευναστεί η Βουλγαρία όταν υπάρχει μία τέτοια εκκρεμότητα από τη δική της πλευρά. Και μιλώ για την πατρίδα μας, έτσι. Νομίζω ήταν ξεκάθαρος ο Πεντάροφσκι όταν έδωσε την ένταξη στο ΜΙΑ, στο Πρακτορείο της Βόρειας Μακεδονίας, όπου είπε ότι οι συμφωνίες δεν προχωράνε και προσπαθεί να βρει το κατάλληλο χρόνο ο Πρωθυπουργός λόγω εσωκομματικών προβλημάτων. Νομίζω ότι το να σου δίνει στεγνά ο πρόεδρος της χώρας με την οποία έχει κάποιες διαφορές δεν είναι ότι καλύτερο στην διεθνή σκηνή. Έτσι, να λέμε τα πράγματα ως έχουμε. Από τη μεριά της Ευρώπης υπάρχει μια δυσαρέσκεια σε αυτό, ότι δεν προχωράει η συμφωνία των Πρεσπών. Το οποίο ήταν κατανοητό, γιατί θέλουν να ξεμπερδεύουν με ζητήματα τα οποία είναι του παρελθόντος και δεν ανήκουν στο μέλλον. Δεν χρειάζονται ακόμα μια κρίση για να διαχειριστούν. Από την άλλη πλευρά των βαλκανικών χωρών, μου έκανε εντύπωση ότι ο ηγέτης μιας χώρας δεν εκφράστηκε, ο Βαλκάνιος, που δεν είναι ο ΖΑΕΦ. Το ΖΑΕΦ δεν τον είδα εγώ προσωπικά. Είπαμε ότι έρθει για πολύ λίγες ώρες. Αλλά με άλλον Βαλκάνιο ηγέτη, ο οποίος μου μίλησε με πολύ άσχημο τρόπο για την συμπεριφορά της Ελλάδας και απέναντι της χώρας του και απέναντι στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό από μόνο του νομίζω θα μας φέρει προβλήματα σε κρατικό, σε κρατική υπόσταση σε κάποια ζητήματα. Και αν θα δούμε να γύρονται ζητήματα μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας αυτής, η οποία εισηγείται ο συγκεκριμένος ηγέτης, νομίζω ότι δεν θα είναι έκπληξη τουλάχιστον για μένα, αλλά θα προκαλέσει έκπληξη σε όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό που φοβάμαι είναι να προκαλέσει έκπληξη στο ΙΠΕΞ και στην κυβέρνηση. Μέχρι εδώ, και φαντάζομαι ισότα ακούοντων αυτό που είπαμε, το τελευταίο. Από εκεί και πέρα όμως θέλω, επειδή είπαμε θα μιλήσουμε και για τον απόϊχο, σε τελική ανάλυση πρώτα ας δούμε πόσο κοντά, πόσο μακριά ή πόσο στάσιμοι έμειναν οι Βαλκάνοι ηγέτες και κατ' επέκταση οι χώρες τους μέσα από όλη αυτή την διαδικασία. Κάποιες είπαμε ότι βρίσκονται σε κατάσταση ακυβερνησίας. Κάποιες προσπαθούν να αποκτήσουν ξανά κυβέρνηση. Σε κάποια σημεία, όπως στο Κόσοβο ή στη Βοσνία, έχουμε ζυμώσεις για την επόμενη μέρα, γιατί οι λύσεις εντός εισαγωγικών που δόθηκαν αποδείχθηκαν προσωρινές και μη σταθερές. Τι εισέπραξες τελικά μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποίησαν τα μηνύματα της Συνόδου της Σλοβενίας μία-μία οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων? Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτες σε οτιδήποτε έχει σχέση είτε στο θέμα των εξεγέρσεων εντός της χώρας, δηλαδή των πολιτών τους, επειδή η πολιτική κατάσταση δίνει να δημιουργήσει φοβερά προβλήματα στο εξωτερικό της χώρας, όσο και την αδυναμία να μπορέσουν να κλείσουν τα σύνορά τους σε μια ενδεχόμενη προσφυγική κρίση. Κάτι που σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα περάσουν από τις χώρες αυτές και θα πάνε προς τα επάνω. Από την άλλη πλευρά... Είχε προς τα κάτω. Εμείς είμαστε έτσι κι αλλιώς ένας πολύ καλός προσφυγικό μεταναστευτικός προορισμός. Και η Βουλγαρία είναι ένας καλός αγωγός και είναι ένας αγωγός ο οποίος κινείται και λειτουργεί από ό,τι φαίνεται με συνεργασία με την Άγκυρα. Και έχουμε δύσκολα σύνορα με τη Βουλγαρία, τα οποία είναι βουνά, τα οποία είναι πολύ εύκολα κάποιος να κρυφτεί και να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη. Δεν είναι Εύρος, όπως σηκώνει σαν ένα τείχος. Το οποίο σηκώθηκε.
το οποίο σηκώθηκε, αλλά οι ροές συνεχίζονται, ασχέτως αν καταγράφονται ή δεν καταγράφονται. Mm-hmm. Όμως είναι μια πραγματικότητα ότι τα σύνορα με τη Βουλγαρία είναι πάρα πολύ ευάλωτα και θα μπορούσαν πολύ εύκολα, ιδιαίτερα όσο χαλάει ο καιρός, να γίνουν περάσματα για τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες οι οποίοι θα μπουν στη Βουλγαρία. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Σερβία ακολουθεί ένα μοναχικό δρόμο, φτιάχνοντας πλέον μια τελείως διαφορετική ατζέντα. Αυτή που είχε πάντοτε στην ουσία, με σχέσεις με όλες τις χώρες ισότιμες, χωρίς να ενδιαφέρεται τόσο πολύ, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά μόνο για τα χρήματα τα οποία θα ενισχύσουν όσον αφορά το κομμάτι των υποδομών, στο οποίο υστερεί εν μέρει η Σερβία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στις υποδομές βοηθάει και η Ρωσία και η Κίνα, γιατί θεωρούν ότι είναι το κέντρο που συνδέει την νότιο-ανατολική Ευρώπη με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, οι χώρες όπως είναι η Βοσνία, θεωρώ ότι αρχίζουν και ζυμώνονται πλέον από σχετικές τάσεις και διαμελισμού της χώρας, που ευελπιστώ να μην συμβεί, γιατί θα είναι πολύ ανεξέλεγκτο η όλη κατάσταση, θα είναι εκρηκτική η κατάσταση εκεί και θα συμπαρασύρει μαζί και ένα κοσυφοπαίδιο που φαίνεται ότι απομονώνεται από τη διεθνή κοινότητα, ενώ Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία προσπαθούν με νύχια και με δόντια να πάρουν αυτό το πολυπόθετο χαρτί, το οποίο θα τους κάνει επισκέψιμες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μαυροβούνιο είναι μια άλλη ξεχωριστή περίπτωση. Έχει αρκετές διασυνδέσεις τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το κλίμα είναι αρκετά εκρηκτικό και θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή και καλύτερη ενημέρωση τόσο και των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι δεν ασχολούνται με την περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και των κυβερνώντων, οι οποίοι έχουν, νομίζω, μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτή την ατονία στις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρώπη, με την περιοχή των Βαλκανίων. Μας υπογράμμισες από κάθε πλευρά την αναγκαιότητα να αλλάξουν κάποια πράγματα στην ανατένιση της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, αγαπητέ μου Διευθυντή του Ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, γι' αυτό το λόγο θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά ότι συμβαίνει στην βαλκανική μας γειτονιά και όχι μόνο. Είναι αυτονόητο ότι μας αφορά και θα μας αφορά εσάι. Με αυτούς θα ζήσουμε ως γείτονες και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε ό,τι αφορά τα συμφέροντά μας και σε ό,τι αφορά στον κοινό μας βηματισμό, τον οποίο πρέπει να επιδιώκουμε. Θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη στην δύσκολη και έτσι μοναχική προσπάθεια την οποία εκδηλώνεται μέσα από το Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για αυτήν την πολύ επικοδομητική συζήτηση που είχαμε με τις πολλές πληροφορίες που μας μετέφερες. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Θάνο μου, εύχομαι τα καλύτερα και την αγάπη μου σε όλο τον ελληνισμό απανταχού της γης. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ο κύριος Βασίλης Κατσαρός που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το πρώτο πρόγραμμα.